Καλημέρα Μαρία, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Εμπόριο σήμερα, θα ξεκινήσουμε το εμπόριο, έχουμε τον απολογισμό του 2023 από την ετήσια λοιπόν έκθεση του ελληνικού εμπορίου από τον αρμόδιο φορέα και είναι πάρα πολύ σημαντικά τα ευρήματα. Καταρχάς ξεκινάμε από το καλό και βασικό ότι το εμπόριο αποτελεί σημαντικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας και αυτό φαίνεται τόσο από τη συμμετοχή του στην απασχόληση όσο και στην συμβολή του στην ακαθάριστη του θέμενη αξία της οικονομίας. Όμως, εδώ η φετινή έκθεση κρούει καμπανάκια. Όπως το λένε και οι αναλυτές και οι μελετές οι οποίοι συμμετείχαν στην εκπόνηση αυτού του απολογισμού, 336 σελίδων, οφείλω να πω, μια πάρα πολύ πλήρης μελέτη με εξαιρετικά βήματα και εξαιρετικά στοιχεία. Πραγματικά αξίζει κάποιος να εντρυφήσει σε αυτήν. Λοιπόν, τώρα, υπάρχει με βάση τα ευρήματα, αποτυπώνεται μια κατάσταση εγκλωβισμού στασιμότητας. Τι εννοούν λοιπόν οι αναλυτές με αυτό? Εννοούν ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν και την πλειοψηφία των εμπορικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα, επιδεικνύουν μεν μια σημαντική ανθεκτικότητα στις αλλεπάλληλες κρίσεις που βιώνουμε όλοι τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, μοιάζει να έχουν εγκλωβιστεί σε χαμηλές επιδόσεις αυτών των αλλεπάλληλων κρίσεων. Δηλαδή, με απλά λόγια, μεροδούλη μεροφάει και η μία εστίαση μόνο στην καθημερινότητα και στην τρέχουσα καθημερινότητα, στην τρέχουσα κατάσταση, με καμία ένδειξη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει μία επιχείρηση επί μακρόν, διότι όταν δεν θα μπορεί να σχεδιάζει μακροπρόθεσμα, δεν είπαμε για δεκαετία, τουλάχιστον διετία, έτος, διετία, τριετία, δεν θα μπορεί να μακροημερεύσει. Διότι ο ανταγωνισμός που θα έχει αυτή τη δυνατότητα θα την υπερκεράσει. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εύρημα και στοιχείο, διότι, όπως είπαμε, δίνεται έμφαση στην βραχυπρόθεσμη βιωσιμότητα και όχι στο μακροπρόθεσμο μετασχηματισμό μιας εμπορικής επιχείρησης σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης οικονομίας, που αυτό έχει να κάνει με εταιρική κοινωνική ευθύνη, έχει να κάνει με ενεργειακή μετάβαση, έχει να κάνει ακόμα και με την αμιγώς εμπορική δραστηριότητα και τις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις. Και για να τα πούμε πιο απλά τα πράγματα, λέτε, να ξεφύγουμε λίγο από αυτή την γλώσσα, η οποία ίσως να μην είναι και πάρα πολύ προσιτή για κάποιους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες που μας ακούνε. Υποψιάζομαι ότι όλα αυτά τα ευρήματα και τα συμπεράσματα αφορούν τον μέσο Έλληνα επιχειρηματία που μπορεί να διατηρεί ένα κατάστημα λιανικής είτε παροχής υπηρεσιών είτε λιανικής και θα μπορούσε να είναι από οτιδήποτε, από ένα κομμωτήριο μέχρι και την εστίαση, έτσι δεν είναι? Και έχει 5, 10, 15 υπαλλήλους αναλόγως με το εύρος. Αφορά όλο το σύνολο του εμπορικού κόσμου, αλλά κυρίως τη μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία δεν μπορεί να ακολουθήσει σε αυτόν τον αγώνα μάλλον επιβίωσης, στρέφει όλο της το ενδιαφέρον και την προσοχή στο πώς θα ανταποκριθεί στα καθημερινά. Έτσι, δηλαδή και στο μήνα. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να δούμε κάποια στοιχεία που έχουν εικονοποιηθεί, είναι σε μορφή εικόνας, για να γίνεται και λίγο πιο γλαφυρό το ρεπορτάζ. Να πούμε ότι ο κύκλος εργασιών, μάλιστα, λοιπόν, εδώ έχουμε 227.000 εμπορικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έκθεση του 2023, που απασχολούν 700.000 άτομα. Αξίζει να πούμε ότι αναεργοδότοι αντιστοιχούν στο 2023 6 εργαζόμενοι. Είναι αυξημένος ο αριθμός σε σχέση με τις προηγούμενες οικονομικές κρίσεις. Ωστόσο, οφείλουμε να πούμε ότι στην απασχόληση, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα των ανθρώπων που απασχολούνται στον κλάδο του εμπορίου, είχαμε μια σχετική μείωση το 2023, κυρίως λόγω των συνθήκων και των κρίσεων που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις του χώρου. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 165 δισεκατομμύρια ευρώ,
Και να πούμε ότι η μεγαλύτερη μείωση στις θέσεις εργασίας σημειώθηκε στον κλάδο των αυτοκινήτων, γύρω στο 19,4%. Συνολικά η μείωση των εργαζομένων ήταν στο 3,5%. Ωστόσο το νούμερο είναι πολύ ψηλά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε τις επιμέρους στοιχεία, ναι, για να προχωρήσουμε τις επιπτώσεις των κλάδων. Λοιπόν, έχουμε μεγέθυνση του γενικού κύκλου εργασιών 3,2% στο 11ο μήνα του 2023 σε σχέση με το 2022, αλλά μείωση του δίκτυου όγκου, που αυτό έχει να κάνει με τον πληθωρισμό. 3,8 είναι η μείωση του όγκου, είναι μεγάλο ποσοστό. Δεν είναι μικρό και είναι συσσωρευτικό, εντάξει. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, στις επιμέρους κατηγορίες, έχουμε μείωση κατά 8,9% για τα καύσιμα και λιπατικά αυτοκινήτων, αύξηση στα φαρμακεία και καλλυντικά. Κέρδισαν πολύ μερίδιο αυτή η κατηγορία λόγω και της πανδημίας. Εκτοξεύτηκαν δηλαδή οι πωλήσεις συγκεκριμένων προϊόντων, τώρα έχει εξορθολογιστεί η κατάσταση. Αύξηση στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ. Το ενθαρρυντικό είναι ότι είχαμε και αύξηση στην ένδυση υπόδηση, η οποία ήταν μια κατηγορία που είχε πληγεί κυρίως από την οικονομική κρίση, αλλά και την πανδημία, και ήταν και ενδεικτικό της ένδυας. Το είχαν πει οι αναλύτες στο εμπορίο, ότι όταν αυξάνονται οι πωλήσεις τροφίμων και μειώνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός όσον αφορά άλλες αγορές, όπως ένδυση και υπόδηση, αυτό είναι φτώχεια. Εντάξει, αποδεδειγμένη. Αυτή η άνοδο τη ένδυση και επόδυση είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο. Αύξηση επίση κατά 4,6% επίπλα ηλεκτρικά, ήδη και οικιακό εξοπλισμό, και μεγάλη αύξηση στα οχήματα που στο 9/23 το έχουμε επισημάνει και εμεί εδώ από την εκπομπή, κατά 23,2%, αλλά στη λιανική μείωση βέβαια στο χονδρικό εμπόριο. Τώρα, στα οχήματα, με συγχωρείς Λέτα, στα οχήματα υπάρχει εξήγηση, γιατί πλέον αυτή η αντικατάσταση των κλασικών βενζινοκίνητων από τα ηλεκτρικά οχήματα έχει εκτινάξει το κόστος. Ωστόσο, για αυτές τις αυξήσεις, τα φαρμακεία καλλυντικά 3,1, στην ένδυση υπόδηση 6,5, 7,3 στα σούπερ μάρκετς, υποψιάζομαι ότι έχει και συμμετοχή ο πληθωρισμός σε όλα αυτά. Μεγαλύτερη παντού ή μεσαία, τέλος πάντων, συμμετοχή στους δείκτες οι οποίοι είναι θετικοί. Ναι, σίγουρα. Απλά, ειδικά σε κάποιες, στα τρόφιμα, το ξέρουμε, το έχουμε πει, το έχουμε αναλύσει, το λέμε κάθε μέρα και θα συνεχίσουμε. Είναι ένα τεράστιο, συγγνώμη, κεφάλαιο. Μάλιστα, η επιμονή του πληθωρισμού, ειδικά και σε συγκεκριμένες εμπορικές κατηγορίες, είναι ένας από τους πονοκεφάλους του εμπορικού κόσμου, σε συνδυασμό βέβαια με όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν μακροοικονομικά, υψηλά επιτόκια, γεωπολιτική αναταραχή, αδυναμία κινέζικης, ρυθμού μεγέθυνσης κινέζικης οικονομίας, όξυνση προβλήματος δημοσίου χρέους σε μια σειρά από οικονομίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ελληνικοί. Να πούμε ότι στην ανάλυση τους οι μελετητές, και συγκεκριμένα ο κύριος Λαμπριανίδης, ο καθηγητής του ΠΑΜΑΚ και πρώην Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχει επισημαίνει το εξής, ότι μπορεί να συμβαίνουν κάποια θετικά πράγματα, όπως είναι η επενδυτική βαθμίδα ή να έχουμε το πολύ ενθαρρυντικό τη μείωση της ανεργίας. Ωστόσο, αυτά τα θετικά μηνύματα δεν έχουν περάσει στη βάση, δεν έχουν περάσει προς τα κάτω. Όχι, ευνοούν την επιχειρηματικότητα, αλλά ακόμα δεν έχουν περάσει προς τα κάτω. Και αυτό φαίνεται. Αντίστοιχα, και η κυρία Αρανίτου, που είναι επιστημονική διευθύντρια και μία από τις υπεύθυνες για αυτή τη μελέτη, επισημαίνει πως υπάρχει καμπανάκι κινδύνου, ειδικά από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα του εμπορίου, όπως είπαμε και πριν, και από το πώς θα διαμορφωθεί η συμβίωση μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων πολυκαταστημάτων και μικρότερων εμπορικών εταιρεών. Πάμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε και το επόμενο διάγραμμα, που είναι τι λένε οι ίδιοι οι έμποροι, ναι, για την κατάστασή τους. Είναι μερικές, λοιπόν, πίτες εδώ που εξήγησέ μας πρώτα τα χρώματα, Λέτα. Το πράσινο είναι το καλή φυσικά, το κίτρινο είναι το μέτρια, το κοκκινάκι με την φατσούλα που είναι δυστυχισμένο είναι το κακή. Λοιπόν, καλή 19,4%, μέτρια, 60,6%. Αυτό το μέτρια έχει δύο αναγνώσεις. Μέτρια, και μπορεί να το δούμε λίγο καλύτερα στην πορεία, αλλά υπό προϋποθέσεις, όπως αναλύσαμε προηγουμένως, μέτρια και μπορεί να δούμε κακή.
πορεία πάλι υπό προϋποθέσεις. Είναι αυτό το μετέχμιο και το διφορούμενο που είναι και καταλυτικό και κρίσιμο, όπως λένε και οι αναλυτές. Κακή 20% είναι μεγάλο ποσοστό. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Το απεσιόδοξο αυτό ποσοστό δεν μπορεί παρά να μας ανησυχεί και να μας αποθαρρύνει, θα μπορούσα να πω, ειδικά αναφορικά με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Μάλιστα, αυτά λοιπόν σχετικά με το πόσο κινήθηκε το εμπόριο το 2023 και το 2024 επίσης πολλές προκλήσεις. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς με ασφάλεια να κάνει κάποια πρόγνωση, ούτε για το τρέχον εξάμηνο. Πολύ είναι περισσότερο για το δεύτερο. Μόνο το εξής θα πω. Ότι όλες οι διεθνείς εκθέσεις δεν δίνουν θετικά μηνύματα αναφορικά με την κατανάλωση. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Και το αποτυπώνουν και οι ειδικοί, οι άνθρωποι του χώρου, ότι στην κατανάλωση τα πράγματα δεν είναι τόσο θετικά. Και το εμπόριο είναι και κατανάλωση, κατά κύριο λόγο. Αυτά.